Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών, της Μαλένας και της Ήριδας. Μαζί μας η δικαστική μας συντάκτρια Άννα Κανδύλη. Άννα, η γυναίκα αυτή κατηγορείται πια ανοιχτά, με βάση τα ευρήματα, ότι δολοφόνησε και τα τρία της παιδιά. Ακριβώς, Κατερίνα. Και πώς φτάσανε στο σημείο οι δύο εισαγγελείς να τις ασκήσουν δίωξη και για τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας. Καταρχάς ήταν η ιατροδικαστική, το ιατροδικαστικό πόρισμα των Καρακού και Καλόγρια, που από ό,τι κατέληγε δεν υπήρχαν παθολογικά αίτια. Δεν έφυγαν τα παιδιά από παθολογικά αίτια, αλλά υπήρχε εξωγενής παράγοντας. Το ότι η μητέρα ήταν παρούσα στους θανάτους και των δύο παιδιών, όπως θυμόμαστε, ήταν και στη Τζορτζίνα. Και βεβαίως υπήρχε και το προηγούμενο. Δύο φορές φέρεται να το έχει κάνει, δηλαδή με την Τζορτζίνα. Της έχει ασκηθεί δίωξη και για απόπειρα και για τη δολοφονία της μικρής. Άρα υπάρχει ένα μόντους οπεράντι, ένας τρόπος που λειτουργούσε. Να δούμε ειδικότερα τώρα. Όσον αφορά την Μαλένα, οι γιατροί φαίνεται να περιγράφουν την εικόνα μιας μητέρας η οποία αντιδρά, φωνάζει, καλεί σε βοήθεια. Είναι το δεύτερο παιδάκι της οικογένειας, να θυμίσουμε. Είναι το 3,5 ετών κοριτσάκι. Mm-hmm. Φωνάζει λοιπόν τους γιατρούς όταν πια το παιδί είναι κρύο, με έναν εξ αυτών, με έναν από τους γιατρούς, να λέει χαρακτηριστικά για μια εικόνα, να μιλάει για μια εικόνα διακομιδής με ασθενοφόρο από απόσταση του παιδιού. Η Μαλένα περιγράφεται επίσης από τους γιατρούς ως ένα παιδί κοινωνικό, πρόσχαρο, που φαινόταν να έχει περάσει τη λευχαιμία. Όμως αυτό το παιδί πέθανε μέσα στο νοσοκομείο, όταν από πάνω του έχει τους γιατρούς. Δηλαδή δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν, όπως φέρεται να είπαν οι γιατροί στις καταθέσεις τους. Αυτό μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο αν το παιδί ήταν στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου, που δεν ήταν, ή να το είχαν φέρει από ένα σοβαρό τροχαίο. Όσον αφορά την Ήριδα, θα πρέπει να σου πω το βρέφος της οικογένειας. Ναι. Το πλέον σημαντικό ήταν το αίμα που βρέθηκε στο στόμα του παιδιού. Αυτό δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από την προσπάθεια ανάνοιξης. Το γνωστό ανάνοιξης. Πανάκι που λέγαμε και εμείς εδώ στα και περιφύλια, το αίμα, είχε και το αίμα βρέθηκε πάνω στο πανάκι. Είχε αίμα και στο στόμα ακριβώς. Επειδή έβαλε το πανάκι μέσα στο στόμα, γι' αυτό το λόγο είχε και το πανάκι αίμα. Το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί και από αυτό που επικαλέστηκε η μητέρα, ότι προήλθε από την ανάνυψη. Γιατί έχουμε την κατάθεση της αδελφής της, της Δήμητρας, της αδελφής της Ρούλας Πισπυρίγκου, που λέει ότι τα σημάδια στο στόμα του παιδιού υπήρχαν όταν πήγε και το βρήκε. Επίσης ήταν πολύ σημαντικό ότι η νεκρική ακαμψία είχε επέλθει στο παιδί ώρες. Όταν δηλαδή πήγανε οι διασώστες, το παιδί φαινόταν ότι είχε πεθάνει ώρες. Ήταν κρύο. Και εικάζεται ότι μάλλον εκείνη την επίσκεψη που του έκανε, επίσκεψε εντός εισαγωγικών στο παιδί γύρω σε 7-7,5 ώρα το πρωί, που όπως είπε, άκουσε τη φωνή του και πήγε να του βάλει την πιπίλα, ότι μάλλον τότε πρέπει να το έκανε. Να σε ευχαριστήσουμε.